Συζητήσαμε σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στο Βουκουρέστι για την ανατολική σχέση συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη Βενεζουέλα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, η Ελλάδα έχει παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις, αδερφικές μάλιστα με ορισμένες από αυτές, με όλες τις χώρες της ανατολικής γειτονίας. Ευνοούμε τις ευρωπαϊκές τους προοπτικές, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο σεβασμό του κράτους δικαίου, των δημοκρατιών και της ελευθερίας. Ασχοληθήκαμε επίσης σήμερα με τη Βενεζουέλα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας είναι να μπορέσει ο ίδιος ο λαός της Βενεζουέλας να αποφασίσει δημοκρατικά για το μέλλον του, με έναν τρόπο που θα είναι ταυτόχρονα δημοκρατικός και ειρηνικός. Θα επανενώσει μια πολύ πολλωμένη κοινωνία, ένα πολύ πολλωμένο πολιτικό σύστημα και δεν θα αφήσει κανένα κίνδυνο για κλιμάκωση της έντασης, κανένα κίνδυνο για μια προοπτική που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, μια προοπτική εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρξει συστηματική προετοιμασία για δημοκρατικές εκλογές και ουσιαστικός διάλογος ώστε να αποφευθούν οι εντάσεις και να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα ο λαός της Βενεζουέλας, από την αρχή η χώρα μας είχε προτείνει να δημιουργηθεί μια ομάδα κρατών η οποία θα αναλάβει αυτό το ρόλο του πολιτικού διαλόγου. Σήμερα λοιπόν αποφασίστηκε η συγκρότηση αυτής της ομάδας κρατών, στην οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες, ενδεικτικά αυτές που έχουν άμεση επιρροή στην περιοχή λόγω των ιστορικών του σχέσεων, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, αλλά και άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Προσκλήθηκαν και ήδη δέχθηκαν χώρες από την περιοχή, όπως είναι η Βολιβία και ο Ισημερινός. Περιμένουμε απαντήσεις και από άλλες χώρες όπως είναι το Μεξικό, ενώ έχουν απευθυνθεί προσκλήσεις και φαίνεται ότι θα ανταποκριθούν και χώρες που πάντοτε έχουν πολιτική προσέγγιση ίδια με τη δική μας, πολιτική διαλόγου και ειρήνης, όπως είναι η Ελβετία, η Νορβηγία, ακόμα και η Αγία Έδρα, το Βατικανό. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το ουσιώδες, να λειτουργήσει η δημοκρατία, οι εκλογές να είναι ουσιαστικές και αυτό το εξασφαλίσαμε με τρόπο μάλιστα που ανταποκρίνεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προστασία όχι μόνο των πολιτικών ελευθεριών, αλλά και του κράτους δικαίου. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση, σε όσους θα ήθελαν να δοθούν απλώς πολιτικές ή μικροπολιτικές απαντήσεις. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο οι ελευθερίες του λαού της Βενεζουέλας. Γιατί μόνο αυτοί μπορούν να δώσουν λύση στα θέματα δημοκρατίας στη χώρα τους. Δεν υπάρχουν σωτήρες απ' έξω. Όπως λέει και ο Έλληνας λογοτέχνης, η σωτηρία είναι επικερδής επιχείρηση μόνο για τον σωτήρα.